Αγαπητές και αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας ευχαριστούμε για το αυξημένο ενδιαφέρον και για την παρουσία σας, τόσο σε σχέση με την χθεσινή παρουσίαση των βασικών πλευρών του οικονομικού μας προγράμματος εδώ στον ίδιο χώρο, αλλά και για την παρουσία σας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αντιλαμβάνεστε ότι δικαιωματικά οι δύο πρώτες ερωτήσεις θα ξεκινήσουν από τους εκπροσώπους της Ελεύθερης ΕΡΤ και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον κύριο Σπυριδονίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Η Ελεύθερη ΕΡΤ δεν είναι η ΕΡΤ. Η Ελεύθερη ΕΡΤ εκπέμπει εδώ και 15 μήνες διαδικτυακά από το ertopen.com ως μορφή αγώνα και αντίσταση στο μαύρο της 11ης Ιουνίου τελεία, και για όσο χρόνο χρειαστεί. Έρχομαι στην ερώτησή μου. Μια διευκρίνηση και μια ερώτηση. Η διευκρίνηση έχει να κάνει με το ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι αποσυνδεδεμένα από την πορεία και την έκβαση της διαπραγμάτευσης για τη βιωσιμότητα του χρέους. Δηλαδή, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πει ότι επειδή είναι αργόσυρτη και καθυστερή η διαπραγμάτευση ή δεν αποδίδει, δεν μπορώ να λάβω αυτά τα μέτρα. Το δεύτερο που θέλω να... που είναι η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, επισημάνατε την κρισιμότητα του παράγοντα χρόνος. Δηλαδή, αν ερμηνεύω σωστά τη σκέψη σας, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι θα μπορούσε να πράξει και να αποφασίσει το 2012, δεν μπορεί εν όλο να το πράξει το 2014. Και ό,τι θα μπορούσε να πράξει το 2014, αν αναλάβει τη διακυβέρνηση, δεν θα μπορεί να το πράξει το 2016. Γιατί θα έχουν μεσολαβήσει τετελεσμένα τα ΙΠΕΔ, ενδεχόμενη πώληση της ΔΕΗ κλπ. Πώς σκέφτεστε αυτή την κρισιμότητα του παράγοντα χρόνου να το καταστήσετε σαφές στην κοινή γνώμη, στο εκλογικό σώμα και ιδιαίτερα σε εκείνο το τμήμα του εκλογικού σώματος που αντιμετωπίζει δύσπιστα, με σκεπτικισμό, με προβληματισμό το αν θα ρίξει στη κάλπη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καταρχάς να σας συγχαρώ και εσάς και τους συναδέλφους σας για τον αγώνα που δίνετε 15 μήνες τώρα στο μετερίζι της πλουραλιστικής ενημέρωσης σε αντίξωες συνθήκες. Είναι ένας αγώνας που δίνει κουράγιο σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους αδικημένους της μνημονιακής πολιτικής. Το πείσμα σας δίνει κουράγιο, ελπίδα και δύναμη. Θα έρθω στο ερώτημά σας. Καταρχάς, σωστά καταλάβατε, το πρόγραμμά μας, το κοστολογημένο πρόγραμμά μας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα μας, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με κανέναν εταίρο ή πιστωτή το αν θα έχουμε ή όχι στους δρόμους φτωχούς και άστεγους, το αν θα έχουμε 300.000 οικογένειες στα συσίτια ή θα τους αφήνουμε να πεθαίνουν της πείνας, το αν θα έχουμε περιστατικά σαν αυτό που είδαμε πριν από λίγους μήνες στην Κρήτη, στα Χανιά, μιας γυναίκας που πέθανε αβοήθητη διότι διεκόπη το ρεύμα. Όλα αυτά συνιστούν στοιχεία που συγκροτούν όχι μόνο τον πολιτικό μας πολιτισμό, τον ανθρώπινο μας πολιτισμό, όλα αυτά συγκροτούν στοιχεία μιας χώρας που θέλει να αποκαλείται χώρα ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πόλεμο, είναι σε καιρό ειρήνης. Συνεπώς, το ελάχιστο που θα μπορούσαμε, όχι που θα θέλαμε, που θα μπορούσαμε, είναι να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα εξαιτίας άστοχων και παράλογων επιλογών που επιβλήθηκαν από την Τρόικα, μέσα από το μνημόνιο, μέσα από ένα αποτυχημένο και άστοχο πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης. Σε ό,τι αφορά το στοιχείο του χρόνου, πράγματι, το 2012 η χώρα είχε περισσότερες δυνατότητες και διαπραγματευτικά εργαλεία, τα οποία τα απεμπόλυσε
Διότι οι κυβερνήσεις, την κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, αργότερα του κ. Παπαδήμου, μετέπειτα του κ. Σαμαρά, η μία μετά την άλλη προσχώρησαν σε μία αντίληψη, σε ένα δόγμα που ήταν το δόγμα του ότι ο ανίσχυρος δεν βάζει κόκκινες γραμμές. Αυτός που χρωστάει δεν βάζει κόκκινες γραμμές. Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δόγμα. Εμείς σήμερα, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των ευθυνών, παρουσιάσαμε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Πριν όμως από αυτό, θέσαμε την αξία, τη σημασία μιας ουσιαστικής, σκληρής και επιθετικής διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να βρεθεί μια κοινωνικά βιώσιμη λύση για το πρόβλημα του χρέους και τουλάχιστον η χώρα μας να μην μείνει ουραγός και απ' έξω από τη συζήτηση που σήμερα διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία τόνωση των δημόσιων επενδύσεων, ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων για την τόνωση της απασχόλησης και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Όπως εξήγησα χθες, για μας αυτή η διαπραγμάτευση είναι κομβική και ιστορική σημασίας. Ως εκ τούτου θεωρούμε κρίσιμο η χώρα να διαπραγματευτεί και να μην απέχει από αυτή τη διαδικασία. Να μην αποφασίσουν για μία ακόμη φορά άλλοι για μας χωρίς εμάς. Είναι βέβαιο ότι με κυβέρνηση Σαμαρά θα αποφασίσουν οι πιστωτές αυτό που αυτοί θέλουν και οι εταίροι, αυτό που αυτοί νομίζουν καλύτερο, χωρίς η χώρα να διεκδικήσει. Αυτό θα είναι μια, αν θέλετε, μια νέα μεγάλη χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Γι' αυτό τον λόγο ζητάμε εκλογές χθες. Γι' αυτό τον λόγο και κλείνω στο ερώτημά σας. Θεωρούμε πως η χώρα πρέπει να προσφύγει το συντομότερο, συντεταγμένα, στην λαϊκή ετοιμιγορία, διότι μόνο με μια κυβέρνηση, με νοπή λαϊκή εντολή και έγκριση σε ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένους στόχους, μπορεί να έχει ισχυρή διαπραγματευτική δυναμική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Σπυριδονίδη. Ευχαριστώ, κύριε Σκουβλέτη. Κύριε Τσίπρα, 15 μήνες μετά το πραξικόπημα σε βάρος της ΕΡΤ από την συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ένα τμήμα των εργαζομένων, όπως πολύ καλά ξέρετε και είπατε και στην αρχική σας τοποθέτηση, παραμένουμε στο χώρο εργασίας, δίνουμε ένα αγώνα για την αξιοπρέπειά μας, αλλά παραμένοντας στο χώρο, διαφυλάττουμε την περιουσία της ΕΡΤ, που είναι περιουσία του ελληνικού λαού και κανενός Υπουργείου Οικονομικών. Χθες στην ομιλία σας, την οποία το κυβερνητικό μόρφωμα αρνήθηκε να παρουσιάσει, μιλήσατε για νέα ΕΡΤ από μηδενική βάση. Θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει αυτό ακριβώς και θα ήθελα να το συνδέσω με την άδειά σας με κάτι που είχατε πει και από εκεί καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλης προτεραιότητας ζήτημα σε συνέντευξη που είχατε δώσει στη Real News και στον συνάδελφο τον Βασίλη Σκουρή. Ακριβώς απαντώντας για τις προτεραιότητες σας μετά την κατάργηση των μνημονίων, θέτεται ζήτημα δημοκρατίας παντού από την πρώτη μέρα. Και θα ήθελα εδώ λίγο να μας διευκρινίσετε, γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι στα καλύτερά της η δημοκρατία. Κύριε Σπυριδονίδη, ό,τι έχουμε δεσμευτεί σε σχέση με την ΕΡΤ, με την πραγματικά δημόσια, ανεξάρτητη και πλουραλιστική ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση που θα ανασυγκροτηθεί, ισχύει. Έχουμε ήδη επεξεργαστεί ένα σχέδιο και θα το εφαρμόσουμε, θα είναι στις πρώτες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, ώστε να ανασυγκροτηθεί η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση σε μια νέα βάση σε σχέση με αυτό που ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν θα είναι μία ΕΡΤ που θα ελέγχεται από την κυβέρνηση. Θα ελέγχεται από την κοινωνία, θα ελέγχεται από τους πολίτες, θα ελέγχεται από τον ελληνικό λαό, ο οποίος και θα κρίνει το παραγόμενο προϊόν, θα ελέγχεται και σε μεγάλο βαθμό θα διοικείται και από τους ανθρώπους της,
θα είναι μία ΕΡΤ στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών ανεξάρτητων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών. Ταυτόχρονα, δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε ούτε να συμπεριλάβουμε στο σχεδιασμό μας τις επιλογές που έξω από κάθε λογική νομιμότητας και συνταγματικής έχει κάνει η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, συγκροτώντας αρχικά τη δημόσια τηλεόραση και μετά την ΕΡΙΤ. Θέλω να γίνω σαφής ότι σε αυτό το σχεδιασμό τον βασικό πυρήνα των ανθρώπων που αντιστέκονται και επιμένουν στο μετερίζει για την πλουραλιστική ενημέρωση, όχι απλά θα τον συνυπολογίσουμε, θα τον εντάξουμε. Σε αυτόν τον σχεδιασμό αυτός ο κόσμος θα είναι συμμέτοχος και θα λάβει μέρος της ευθύνης, θα λάβει μέρος στην ευθύνη και στη συνάπόφαση.